Και τώρα θα μιλήσουμε με τον προπονητή της ομάδας του Ακροποτάμου, εκεί από την Καβάλα, τον κύριο Άκη Βάβαλη. Τι κάνετε, κύριε Βάβαλη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, μια χαρά, όλα καλά. Βρέχει σε εσάς εκεί, γιατί και εμάς εδώ ρίχνει. Στην Καβάλα βρέχει πάρα πολύ, εγώ είμαι Σέρες, αλλά και εδώ βρέχει πολύ. Μάλιστα. Α, είστε και Σέρες, ωραία. Κατασκοπία πλήρης θα κάνουμε εδώ, για να μας πείτε για όλες τις ομάδες. Για όλα. Καταρχάς θα μας πείτε πώς προετοιμάζεται η ομάδα σας, πώς ολοκληρώνει την προετοιμασία της, για να είμαστε πιο σωστοί, για αυτό το αυριανό παιχνίδι με το οποίο ανοίγει και η 21η αγωνιστική. Ναι, κοιτάξτε, για μας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να παίζει με τον Άρη και ειδικότερα σε ένα τέτοιο ωραίο γήπεδο, όπου όλα τα παιδιά πιστεύω θέλουν πάνω απ' όλα να ευχαριστηθούν το παιχνίδι. Για μας δεν άλλαξε όμως κάτι μέσα στη βδομάδα. Η προετοιμασία μας συνεχίστηκε κανονικά. Είχαμε βέβαια και κάποιες απουσίες που θα έχουμε στο μάτι. Αυτό μας δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Αλλά εντάξει, δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι που θα έρθουμε χωρίς άγχος, γιατί είναι από τα παιχνίδια που τα λέμε εκτός προγράμματος ουσιαστικά για μας, το οποίο αν έρθει κάτι λες ότι είναι καλοδεχούμενο. Στην επικοινωνία που είχαν οι δύο πλευρές τις προηγούμενες μέρες για το ενδεχόμενο, γνωρίζετε, να αλλάξει ημέρα το παιχνίδι. Ναι, επειδή παιχνίδι. Και εγώ είχα μιλήσει προσωπικά. Ναι, είχατε πει ότι γενικά έχετε κάποιους παίκτες τους οποίους έχετε τιμωρημένους, αλλά έχετε και κάποιους άλλους οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, δηλαδή έχουν κάποια βασική δουλειά προφανώς, γιατί η βασική τους δουλειά είναι άλλη. Έτσι είναι, και αυτό ισχύει για περίπου το 50% των ποδοσφαιριστών μας, και ειδικά για το συγκεκριμένο μάτς, επειδή αναφερόμαστε, έχουμε δύο βασικούς παίκτες, τον Παπαδόπουλο και τον Καμπερίδη, οι οποίοι είναι και οι δύο αρχηγοί της ομάδας, χρόνια στην ομάδα, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι. Έχουμε τον τερματοφύλακά μας, τον Χατζη Νικολή, που φανταστείτε ότι Δευτέρα παρουσιάζεται στο στρατό. Ναι. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και κάποιους τραυματισμούς, όπως είναι ο Κουάνγκ, όπως είναι ο Νέδος, τα παιδιά τα οποία δεν προλαβαίνουν και μάλλον θα είναι μαζί μας μόνο και μόνο για να συμπληρώσουμε τη 18η. Ο Κουάνκ είναι, λοιπόν... ο Κουάνκ είναι από τον Ακροπόταμο. Ναι, είναι... είναι από λίγο πιο μακριά. Λίγο πιο μακριά. Από πού είναι? Είναι μισός Βούλγαρος, μισός Βιετναμέζος, αλλά ουσιαστικά το παιδί είναι Βούλγαρος. Α, έχει βουλγαρικό τέτοιο. Είναι η μητέρα του, ο πατέρας του είναι Βιετναμέζος, αλλά γεννήθηκε στη Βουλγαρία, χρόνια στη Βουλγαρία, τον είχα ποδοσφαιριστεί και τον πήρα τώρα τον Ιανουάριο. Αυτοί όλοι που μας είπατε λείπουν. Αυτοί λείπουν και... Όλοι αυτοί. Ναι, οπότε πιστεύω ότι έχουμε λίγο θέμα και φανταστείτε ότι Δευτέρα να έχουμε και κάποια παιδιά που σίγουρα δεν θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν άδεια από τις δουλειές τους, γιατί είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι στις μέρες μας είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Έχουμε προβλήματα ούτως ή άλλως. Τα παιδιά δυσκολεύονται πολύ για να έρθουν στην προπόνηση. Ξέρετε, υπάρχει κάποια ένταση πάντα για να είναι κάθε μέρα στο γήπεδο. Οπότε φανταστείτε πόσο θα μας δυσκόλευε και μια παρουσίαση τη Δευτέρα. Μάλιστα. Όχι, νομίζω ότι είναι κατανοητό και είναι κατανοητό και από τον κόσμο ότι δεν υπήρχε κάποια πρόθεση από την πλευρά της ομάδας του Ακροποτάμου. Άλλωστε, νομίζω και στον πρώτο γύρο ήσασταν από τους συλλόγους που αποδείξατε ότι θέλετε να εξυπηρετήσετε και τον κόσμο του Άρη με μαζικότερη παρουσία στο γήπεδο, ενώ για το που θα γίνει το μάτς. Εννοείται, γι' αυτό συνενέσαμε από το ξεκίνημα και είπαμε ότι θέλουν στην Ελευθερούπολη, θέλουν στην Καβάλα, όπου ακριβώς πει η αστυνομία ότι είναι το πιο ασφαλές σημείο, γιατί ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα είναι η ασφάλεια. Να μην γελιόμαστε. Και αποδεχτήκαμε, αλλάξαμε τη μέρα, αλλάξαμε το γήπεδο. Νομίζω ότι ήταν από τον πρώτο γύρο ένα σημάδι ότι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τις ομάδες αυτές, όπως είναι ο Άρης, όπως και οι άλλες βέβαια ομάδες, αν χρειαζόταν ο Πασεραϊκός και η Καβάλα και η Δόξα, αν χρειαστεί, πάνω απ' όλα για να υπάρχει ασφάλεια. Εσείς βέβαια είστε η μοναδική ομάδα, και αυτό είναι θετικό για τον Άρη, που έχετε κερδίσει τον Πανσεραϊκό φέτος. Ναι, ναι, είναι όντως έτσι τον πρώτο γύρο. Εσείς είστε σεραίος. Ναι, ναι, σειραίος και μέρα εδώ. Σας τη λένε λίγο, δεν νομίζω. Φανταστείτε τι έγινε. Μόνο αυτό σας λέω. Ναι, το αντιλαμβανόμαστε. Δεν πειράζει. Υπήρχαν λίγο. Αλλά ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, επαγγελματισμός. Έτυχε ο Πετρέκος να κάνει τη μοναδική του ήττα τώρα στον Ακροπόταμο. Δεν πειράζει, κάνει κι άλλες, δεν πειράζει. Έτσι τουλάχιστον ελπίζουμε οι του Άρη. Πώς τα βλέπετε γενικότερα τα πράγματα σε σχέση με τις τρεις ομάδες? Έχει μείνει λίγο πίσω ο Άρης, αλλά έχω την αίσθηση ότι το γεγονός ότι έχει τα δύο μάτς μέσα στην έδρα του, αλλά ότι παίζουν και μεταξύ τους η Καβάλα Πανσεραϊκός, αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και αφήνει το περιθώριο αισιοδοξία στον Άρη. Ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα μην ξεχνάμε ότι απομένουν 10 αγωνιστικές.
το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι παίζονται 30 βαθμοί, mm-hmm. οι οποίοι είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Συγχρόνως ο Άρης έχει τα δύο εντός με Πασεραϊκό και Καβάλα, τα οποία είναι οι άμεσοι διεκδικητές, οι διεκδικητές. Mm-hmm. Οπότε είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Και επιπλέον η Καβάλα υποδέχθηκε τον Πασεραϊκό. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα όπως ο Άρης να καταφέρει να κάνει το απόλυτο ως το τέλος τη σεζόν, γιατί ξέρετε ότι έστω και ένα στραβοπάτημα μια ομάδα θα το κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Πασεραϊκός δεν θα καταφέρει εκτός από το παιχνίδι με τον Άρη να τα πάρει και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο, όσο και αν είναι outsider, νομίζω ότι είναι και στο χέρι του Άρη. Μάλιστα. Mm-hmm. Και ένα διπλό που θα κάνετε στις Σέρες, εσείς. Και ένα χ πρώτα... στην Καβάλα παίξατε? Όχι, στην Καβάλα παίζουμε στις επόμενες 5 αγωνιστικές, έχουμε Άρη, Πασεραϊκό και Καβάλα. Ωραία. Άρα ο Άρης Ακροποτάμου θα βοηθήσει τον Άρη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Ο Άρης Ακροποτάμου θα παίξει πρώτα απ' όλα για τον Άρη, γιατί και εγώ είμαστε για βαθμούς όπως ξέρετε. Ναι, έχετε και ένα πολύ σημαντικό μάτς στην επόμενη αγωνιστική, εσείς έτσι δεν είναι? Ίσως είναι ένας πρόωρος τελικός, γιατί είναι με το Κοκκινόχωμα, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται 3 βαθμούς πίσω από εμάς. Και ξέρετε ότι αυτά τα μάτς είναι αυτά τα λεγόμενα εξάποντα. Όπως πήρατε στον Ορφέα. Όπως στον Ορφέα, έτσι ακριβώς. Οπότε είναι λογικό ότι μεγάλη προσοχή πέφτει και σε εκείνο το παιχνίδι. Mm. Γιατί είναι άμεση διεκδικητής και ξέρετε ότι μια ενδεχόμενη νίκη μας δίνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στη μάχη της παραμονής. Mm. Εσείς που έχετε παίξει με όλες τις ομάδες και τις γνωρίζετε της κατηγορίας, ποια πιστεύετε ότι είναι η αιτία για την οποία ο Άρης έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα, έχει κάποιες μέτριες παρουσίες σε κάποια παιχνίδια? Είναι το γεγονός ότι έχει αλλάξει προπονητές, το γεγονός ότι έχει προσθέσει πολλούς νέους παίκτες μέσα στην ομάδα του Γενάρη, πολλοί εκ των οποίων παίζουν και βασικοί, και έχει αλλοιωθεί η φυσιογνωμία της ομάδας και δεν έχει ομοιογένεια ο Άρης? Ποια είναι η δική σας άποψη? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα σύμπλεγμα αιτιών. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα ξεκινάει από το καλοκαίρι, όπου υπήρχε μια διοικητική αστάθεια που ο Άρης δεν γνώρισε ποια κατηγορία θα αγωνιστεί, Β, Γ, Γ με ποια διοίκηση, άργησαν πολύ οι μεταγραφές να γίνουν. Και ξέρετε, όλο αυτό επηρεάζει για μια ομαλή προετοιμασία το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αν δείτε, ο Πασεραϊκός και η Καβάλα είναι ίσως οι δύο ομάδες μόνο στην κατηγορία, και η Καβάλα βέβαια άργησε πολύ, αλλά οι οποίες οργανώθηκαν, ειδικά ο Πασεραϊκός που αυτή τη στιγμή είναι πρώτος, έκανε από την αρχή τις μεταγραφές που ήθελε, είχε κρατήσει κορμό, έκανε την προετοιμασία και αυτό ίσως του έδινε ένα πλεονέκτημα. Από εκεί και πέρα ο Άρης κατάφερε, ειδικά με την παρουσία του κυρίου Κάμπου σε το διάστημα, να κάνει συνεχόμενες νίκες, έφτασε στην κορυφή, έπαιξε τα ντέρμπι και ήταν μπροστά, αλλά υπήρξε νέα διοικητική αστάθεια. Μέχρι να γίνει η αλλαγή πάρθηκαν πολλοί νέοι παίχτες. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα να έχει 11 παίχτες ή 8 καινούριους βασικούς παίχτες το καλοκαίρι. Να μην κρατήσει κορμό, να πάει τον Ιανουάριο να πάρει άλλους 6-7. Αυτοί οι παίχτες να μπουν κατευθείαν μέσα χωρίς να υπάρχει ένα διάστημα προσαρμογής όπως είναι το καλοκαίρι, να μπορούν να δουλέψουν κάποια φιλικά. Και συγχρόνως σε όλα αυτά να υπάρχει φυσικά και το άγχος και η πίεση, γιατί ο Άρης είναι μεγάλο σωματείο. Δεν είναι η θέση του στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι η Super League και υπάρχουν τεράστιες απαιτήσεις από τον κόσμο, μέσα από την ίδια την ομάδα, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και είναι αναμενόμενο. Mm. Οπότε πιστεύω ότι όλες αυτές οι αιτίες έκαναν ότι όταν ο Άρης δεν μπορεί να σκοράρει νωρίς και να καθαρίσει ένα μάτς, να υπάρχουν προβλήματα. Γιατί το άγχος μεγαλώνει και δημιουργεί αυτή την ανασφάλεια ενδεχομένως στους παίχτες και τους φορτώνει. Μάλιστα. Μας κάνετε μια πάρα πολύ έτσι, ωραία ανάλυση. Προπονητική ανάλυση. Ο άνθρωπος προπονητής είναι. Ναι, και από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι στην καθημερινότητα του Άρη, αλλά παρακολουθεί. Ναι, παρακολουθούμε τα δρόμενα από έξω. Παίρνουμε νομίζω λίγο πολύ όλες τις απαντήσεις μας για το λόγο για τον οποίο ο Άρης βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Πείτε μας λίγο, επειδή προφανώς ξέρετε αρκετά καλά και την Καβάλα και τον Πανσεραϊκό, η εντύπωση που έχουμε εμείς είναι ότι η Καβάλα έχει όντως θέματα, οικονομικά ζητήματα, γιατί είδαμε και μια κίνηση εκεί. Εσείς θα το ζείτε και καλύτερα, με τους τοπικούς φορείς, για έρανο, για χρήματα. Αυτό που ξέρω για την Καβάλα είναι ότι είναι μια ομάδα παραμάχων, η οποία ξεκίνησε με επικεφαλής τον κύριο Καραγεωργίου και Δερμιτζάκη το καλοκαίρι, η οποία κοντά σε αυτούς σαν μεγάλα ονόματα μάζεψε και όλους τους υπόλοιπους παλεμάχους της Καβάλας και κάνα μια προσπάθεια προσπαθώντας να βρουν χορηγούς, έσοδα, τοπικούς φορείς να βυστητουποιήσουν, να πάρουν κάποιες διαφημίσεις και έτσι να τρέξουν την ομάδα.
Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει φτάσει αυτό το τραγικό σημείο να, όπως κάπου παρουσιάστηκε με έρανο. Απλά υπάρχει μια δυσκολία στο οικονομικό κομμάτι, από ό,τι λέγεται και ακούγεται, η οποία έκανε να μαζευτούν οι τοπικοί φορείς λίγο να βοηθήσουν, γιατί είδαν ότι η ομάδα πάει καλά και θα ήταν κρίμα να αφήσουν αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα δυσκολεύεται. Αυτό ακούγεται και αυτό βγαίνει προς έξω. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει αυτό το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Μάλιστα. Ο Πανσεραϊκός... Όσον αφορά τον Πανσεραϊκό, κοιτάξτε, ο Πανσεραϊκός είναι υγιές σωματείο αυτή τη στιγμή. Είναι μια ομάδα επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διοίκηση, οι οποίοι καταφέρουν και έχουν κάποια οικονομική δυνατότητα, όχι μεγάλη, αλλά μια καλή, θα μπορούσα να πω, και για αυτή την κατηγορία μπορούν άντε και να βγάζουν πέρα. Σε αυτό το κομμάτι, ξέρετε ότι ο Πανσεραϊκός λειτουργεί πολύ καλά, είναι συνεπείς οι πληρωμές του, δεν λείπει κάτι από την ομάδα, και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί με ίσως όχι τόσο ποιοτικό ρόστερ όπως ο Άρης, έχει καταφέρει και έχει πάρει μια διαφορά 4 πόντων. Εντάξει, όλα έχουν την εξήγησή τους. Έτσι όπως... Ναι, ξέρετε, η διοικητική ηρεμία και αν υπάρχει μια συνέπεια σε όλους τους τομείς στο αγωνιστικό κομμάτι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μάλλον ο Άρης είχε μια διοικητική ηρεμία, το είπατε και εσείς πριν περιγράφατε. Σας ζητήσαμε την άποψη για τον Άρη και μας περιγράψατε 2-3 φορές αλλαγές διοικήσεων, αναταραχή στην ομάδα. Μα ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, να, ο παίκτης να πηγαίνει στο γήπεδο, να πηγαίνει στην προπόνηση και να έχει να σκεφτεί μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι και το τι θέλει ο προπονητής στην εκάστοτε προπόνηση. Έτσι. Και στον Άρη, βέβαια, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, γιατί υπάρχει δημοσιότητα, υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου, υπάρχει πίεση του κόσμου. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Και ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι στον Άρη. Και ένα πρόβλημα, αν υπάρξει, θα βγει πιο εύκολα έξω και θα μαθευτεί και θα μεγιστοποιηθεί και όλα στο πρόβλημα. Ενώ σε κάποιες άλλες ομάδες υπάρχουν προβλήματα, ίσως και πολύ χειρότερα, όχι ίσως, σίγουρα πολύ χειρότερα, τα οποία δεν πήραν έκταση και έτσι ίσως μπόρεσαν πιο ανώδυνα να τα περάσουν οι διοικήσεις. Yeah. Ενώ στον Άρη, σαν μεγάλο σωματείο, το οποίο βρίσκεται λόγω κάποιας κακής συγκυρίας στη ΓΑΜΑ Εθνική, αυτά τα προβλήματα είναι πιο έμφανη. Έτσι. Υπάρχει κυβέρνηση και αντιπολίτευση στον Άρη πάντα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο στον Άρη. Έτσι, έτσι. Εσείς για την ενημέρωση του κόσμου, κύριε Βάβαλη, ποιο είναι το budget που έχει ο Ακροπόταμος στη φετινή σεζόν? Κοιτάξτε, αν και δεν είμαι ακριβώς γνώστης. Ναι, πάνω κάτω. Πιστεύω ότι με τις μεταγραφές του Ιανουαρίου να έφτασε περίπου στα 65-70 χιλιάρικα. Πόσα? 70, κάπου εκεί. Όσα παίρνει ο Σανιά, δηλαδή. Δεν ξέρω πόσα παίρνει ο Σανιά. Τόσα παίρνει, 65 πόσο είναι, 60. Ναι, εντάξει. Τώρα λίγο 60. Με τις μεταγραφές ίσως να ανέβει και λίγο 70. Ναι. Δεν ξέρω. Οι άνθρωποι κάνουν στον Ακροπόταμο μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Ωραία. Και είναι όλα τα χρόνια είναι συνεπείς στις πληρωμές τους. Γι' αυτό δεν θέλουν να ανοιχτούν στο budget. Ξέρουν μέχρι που αντέχουν και γι' αυτό και όλα είναι και όλα πληρωμένα και όλα τακτοποιημένα στην ομάδα. Και προσπαθεί με αυτό το μικρό budget η ομάδα να καταφέρει να μείνει στην κατηγορία. Εντάξει, να πλώνει τα πόδια μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλο. Ναι, έτσι, ναι, μέχρι, ναι, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Πάνω κάτω αυτά είναι τα budget, με ξέρεις τον Πανσεραϊκό που νομίζω είναι γύρω στο 250-300. 400. 400. Α, είναι εκεί. Α, μάλιστα. Και έκανα 250 η Καβάλα. Η Καβάλα, κάπου εκεί κινούνται περίπου. Και 200 είναι τη δόξα δράμα. Μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία για αύριο. Ευχόμαστε όμως να χάσετε αύριο και να κερδίσετε την Καβάλα και τον Πανσεραϊκό. Να μείνουμε στην κατηγορία το πιο σημαντικό. Σας το ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.